αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας και διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και πάντων των Αγίων, συνεχίζουμε την σειρά των κηρυγμάτων μας. Ευρισκόμεθα δε εις το ερώτημα. Οι δαίμονες ομιλούν, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Εάν ομιλούν οι δαίμονες, το ευρίσκουμε στην Αγία Γραφή. Και όπως σε τονίσαμε πάντοτε, εκτός της Αγίας Γραφής, ουδέν έτερο. Στην Αγία Γραφή έχουμε μαρτυρίες κατά τις οποίες ομιλούν οι δαίμονες. Έχουμε και μάλιστα από τις φρικτοτέρες συζητήσεις τις οποίες εγένοντο. Όταν ο Κύριος μας ευρίσκεται μέσα στην έρημο, εκεί γίνεται μία φοβερά συνάντηση του διαβόλου με τον Χριστό μας. Και δεν ήταν απλή η συνάντηση, αλλά συζήτηση με τον διάβολο. Όταν ο Χριστός μας ενίστευσε 40 ημέρες μέσα στην έρημο, εκεί παρουσιάζεται ο διάβολος μπροστά του και του λέγει, τώρα του λέγει που πεινάς, να πείσεις τις πέτρες να γίνουν ψωμί για να φάεις. 40 ημέρες νηστείαν κάνει ο Χριστός μας, και όταν ομιλούμε περί νηστείας, ομιλούμε παντελώς νηστικός. Δεν εγκαταλείπει το Χριστό μας όταν του είπεν ούκ επάρτος ζήσετε άνθρωπος αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο εκ στόματος Θεού. Τότε του λέγει, βλέπεις όλον αυτόν τον κόσμο, είναι δικός μου, του λέγει ο διάβολος. Εάν πέσεις και με προσκυνήσεις θα σου τον δώσω, διότι είμαι κυρίαρχος. Ως εκείνη τη στιγμή όντως ο διάβολος εκρατούσε την οικουμένη ολόκληρον. Οι πάντες ήσαν υπόδουλοι στον διάβολο, στα είδωλα, στην ειδωλολατρία. Τότε ο Κύριος μας του απήντησε, Κύριον τον Θεό σου, αυτό μόνο λατρεύσεις και αυτό μόνο προσκυνήσεις. Τότε ο διάβολος δεν τον εγκαταλείπει, αλλά τον παίρνει από το χέρι και τον ανεβάζει εις το πτερίγιο του ναού, λέγει. Τον μετέφερεν αμέσως εις την πόλη της Ιερουσαλήμ από το σαραντάριον όρος, όσοι το προσκύνησαν το μέρος εκείνο του Κυρίου μας, η απόσταση είναι τεραστία. Τον μετέφερεν εις το ναό του Σολομώντος και του λέγει ότι ο Θεός είπε ότι θα στείλει τους αγγέλους του να σε κρατήσουν, του λέγει, να μην πάθεις τίποτε εάν πέσεις από το πτερίγιο του ναού, από το ύψος του ναού κάτω. Τότε ο Θεός μας του απήντησε, ούκ εκπεράσεις Κύριον τον Θεό σου. Δηλαδή δεν θα ανέβεις αυτή τη στιγμή στην ταράτσα της οικίας και θα πεις θα πέσω από εδώ κάτω και ο Θεός θα με φυλάξει. Τότε πειράζεις τον Θεό. Ούτε θα είσαι άρρωστος και να λες αν θέλει ο Θεός να με γιάνει να γίνω καλά θα γίνω. Διότι και τότε πειράζεις τον Θεό, διότι δεν αναγνωρίζεις την εκκλησία του και δεν προσέρχεσαι εις τους ιερείς δια να λάβεις την ευλογία την οποία ο Θεός δίδει διαμέσου των ιερέων του. Και όλα αυτά είναι αμαρτία φοβερή. Και στο σημείο τούτο, αφού ο διάβολος δεν μπορούσε να συζητήσει με τον Χριστό μας, τότε του απίφθηνε εκείνη την επιτίμηση, είπαγε ο πίσωμος σατανά. Και έφυγε ο διάβολος και τότε ήρθαν οι άγγελοι και διεικώνουν τον Χριστό μας. Έχουμε αυτήν τη μαρτυρία τη μεγάλη με τον Χριστό μας και με τον διάβολο και μετά μεταφερόμεθα εις μια άλλη σκηνή, όταν βρίσκεται μέσα στην πόλη των Γαδαρινών ή Γεργεσινών, εκεί στο κημητήριον,
στο νεκροταφείο όπου ήσαν οι νεκροί, εκεί υπήρχε εκείνος ο δαιμονισμένος, ο οποίος του απίφθινε την ερώτηση ο Χριστός και του λέγει «Τίσιες την όνομα» και απήντησε ο δαίμονας «Λεγεών». Δηλαδή 6.000 έως 12.000 δαίμονες αυτοί ήσαν μέσα εις εκείνον το πλάσμα του Θεού. Αυτά στις μαρτυρίες, αδερφοί μου, τα επικυρώνουν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, εκείνοι οι οποίοι ηξιώθησαν να πολεμήσουν τον διάβολο, συνεζήτησαν με τον διάβολο, είδαν τις παγίδες του διαβόλου και αυτά στις παγίδες τας διαφύλαξαν και μας τας έδωσαν για να προσέχουμε και εμείς στη ζωή μας. Δηλαδή, όταν διαβάσουμε τον βίο του Αγίου Αντώνιου, θα δούμε τον Άγιο Αντώνιο να παλεύει με τον διάβολο, να τον δένει δια της χάριτος του Θεού μας και να τον ερωτά τι κάνει σε εκείνους οι οποίοι δεν εκκλησιάζονται την Κυριακή ημέρα. Τους δίδω, λέγει, ύπνον γλυκήν, τους δίδω εργασία να κάνουν, τους δίδω πονοκέφαλον δια να μην πηγαίνουν στην εκκλησία και ούτω καθεξής. Και σε εκείνους, λέγει, οι οποίοι τσακώνονται, τι γίνεται? Και απαντά ο διάβολος ότι βάζω τα παιδιά τους, λέγει, να τσακωθούν και μετά τσακώνονται ήδη και μετά τους δίδω μαχαίρια και μαχαιρώνονται και μετά πηγαίνουν στα δικαστήρια και ορκίζονται ψέματα και παίρνουν τις ψυχές τους. Και στα πανηγύρια του λέγει τι κάνεις, εκεί τους δίδω ποτά και πίνουν, λέγει, μεθύουν και αφού μεθύσουν, λέγει, τότε τσακώνονται και τότε σφάζονται και τους φέρνουν όλους στην κόλαση. Αυτά και άλλα πολλά δίδει ο διάβολος μαρτυρίας και όχι μόνο από τον Άγιον Αντώνιον και από άλλους πατέρες της Εκκλησίας και βρισκόμεθα τώρα εις μίαν αναμονή, εις μίαν αγωνία να δούμε όταν ο στρατής έφυγε από το σπίτι του και έφτασε σε ένα ρέμα το οποίο το ονόμαζε διαβολόρεμα μέσα σε εκείνο το σκότος, μέσα σε εκείνη την ερημιά υπήρχε ένας νερόμυλος και τον αφήσαμε τώρα 8 μέρες εκεί να τουρτουρίζει ο στρατής. Τον αφήσαμε εκεί, τι έκανε εκεί? Έχουμε 8 μέρες που τον έχουμε εκεί δεμένο. Για να δούμε τώρα τι θα μας πει, τι έγινε και εκεί. Θα δούμε όλες τις παγίδες τώρα, τι έγινε. Όταν ήταν ο στρατής εκεί σε εκείνο το μέρος και είχε αισθανθεί μίαν βρώμα, μίαν δυσοδεία η οποία έπεσε επάνω του, εκείνη τη στιγμή αντελήφθη ότι κάτι το φοβερό υπάρχει. Και μέσα σε εκείνον τον φόβο του λέγει αμέσως μίαν προσευχή την οποία καλό είναι να την γνωρίζουμε. Ενθυμήθη ο στρατής αμέσως των ψαλμών του Δαβίδ. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι εσύ με τεμού ή. Και μόλις είπε την προσευχή αυτήν, έμεινε ήσυχος εκεί για να δει τα αποτελέσματα. Τι θα εγίνετο, τι θα επακολουθούσε. Η οχλοβοή εκείνη και οι ασχημίες εξακολούθησαν χωρίς να φαίνεται τίποτε και χωρίς να βλέπει τίποτε ο στρατής. Σε μια στιγμή ακούει φωνές ο άρχων. Δηλαδή μέσα σε εκείνη την ησυχία που επικράτησε για λίγα δευτερόλεπτα άκουσε να φωνάζουν φωνάς ο άρχων, ο αρχηγός δηλαδή. Και τότε επικολούθησε σιγή φοβερά. Ήταν ο αιωσφόρος ο οποίος εισήλθε μέσα σε εκείνη την λεγεώνα των δαιμονίων και τους ερωτά, είστε όλοι παρόντες, είστε όλοι εδώ? Όλοι δέσποτα απήντησαν οι δαίμονες, πολλές φωνές, όλοι είμεθα παρόντες. Εκτός ενός απήντησε ένας άλλος. Λείπει ένας, λέει. Ποιος λείπει
ο γραμματεύ. Υπήρχε και γραμματέας, βλέπετε, σε όλες τις περιπτώσεις είναι ο γενικός γραμματεύς, λέγει. Γενικός γραμματεύς του Υπουργείου Παιδείας, γενικός γραμματεύς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γενικός γραμματεύς του ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Αυτοί οι γραμματείς τι θέση έχουν? Έχουν την θέση, αδερφοί μου, την οποία ακριβώς λαμβάνουν τον λόγο. Τότε ρώτησεν ο Ιωσφόρος, του λέγει, ποιος είναι αυτός που λείπει? Ο γραμματεύς. Απήντησεν εις τον άρχοντα των δαιμονίων. Ο διαβολάκος, απήντησεν αυτός. Ο διαβολάκος. Γιατί ευράδυνεν άραγες, τι συμβαίνει? Θα του έτυχε κάποια σπουδαία εργασία, απαντούν. Αυτός κυνηγά μεγάλα πρόσωπα πάντοτε. Βλέπετε, στους μεγάλους δεν πηγαίνουν διαβόλοι μεγάλοι, πηγαίνουν μικροί. Μικροί διαβόλοι κυνηγούν μεγάλα πρόσωπα. Υπέγραψαν, λέγει ο άρχον των δαιμονίων, όλοι, λέγει, δια την παρουσία των εδώ. Μάλιστα, απήντησαν. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τώρα ας αρχίσει έκαστος να λέγει τα ανδραγαθήματά του και τα κατορθώματά του. Συντόμως όμως τους λέγει περιληπτικά, χωρίς λεπτομέρειες, διότι δεν έχουμε καιρόν. Δεν υπάρχει καιρός. Ύστερα από λίγο θα σημάνουν οι κόδωνες των εκκλησιών και τα χωριά όλα θα αντυχήσουν με τους κόδωνες των εκκλησιών και των κομοπόλεων δια την εορτήν των εχθρών μας. Μην ξεχνάτε ότι εξημέρωνε των Αγίων Ταξιαρχών και ο στρατής έφυγε για να μην μείνει στο σπίτι, διότι δεν είχε τι να προσφέρει στους προσκεκλημένους ή στους δικούς του οι οποίοι θα έρχοντο. Οι εχθροί μας, λέγει ο Βελζεβεούλ, είναι ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ, αυτοί οι άρχοντες, λέγει, των ουρανίων δυνάμεων και των λοιπόν αείλων δυνάμεων του δυνατού. Δεν λέγει του Θεού, λέγει του δυνατού. Όπως βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλοι δαίμονες στην γη οι οποίοι κάνουν το θέλημα του διαβόλου. Τι πιστεύεις? Σε μια, λέγει, μεγάλη δύναμη. Δεν λέγει στον Θεό. Μια μεγάλη δύναμη, λέγει, υπάρχει. Σε αυτήν πιστεύω, λέει. Δηλαδή διάβολος ομιλεί τη στιγμή εκείνη. Βλέπετε, αυτή τη στιγμή δεν ομιλεί το όνομα του Θεού, του δυνατού, λέγει. Σε μια υπερτέραν δύναμη, λέγει. Πού πιστεύεις? Έχει μια δύναμη μεγάλη, λέγει. Δεν αναφέρει το όνομα του Θεού. Αχ, αυτή η μέρα, απήντησε ο Ιωσφόρος, αυτή η μέρα είναι, είπε, και ευλασφήμησε βλασφημίαν μεγάλη, την οποία ακούσας ο στρατής έφρυξε και διπλασίασε το κατά του διαβόλου μίσος του. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ακούμε και εμείς, αδερφοί μου, πόσες φορές αγαναχτούμε όταν ακούσουμε τους ανθρώπους να βλασφημούν τον Χριστό μας. Όταν βλασφημούν τον Χριστό χωρίς να εντρέπονται, χωρίς να κοκκινίζουν, χωρίς να φοβούνται, μας καταλαμβάνει αγανάκτηση. Σε εκείνη τη στιγμή όμως τι να πούμε? Εμπρός λοιπόν, επανέλαβε ο Ιωσφόρος, ο επί το σχολείον αρχηγός των δαιμόνων έχει το λόγον πρώτος. Τα σχολεία είναι η έχθρα του διαβόλου. Τα σχολεία, τα μικρά παιδιά. Προσέξετε, αδερφοί μου, πώς εργάζεται ο διάβολος. Διότι εκπαίδων, ως και άλλοτε σας είπα, πρέπει να αρχίζουμε το έργο της καταστροφής. Και βρήκε ο διάβολος και συμμάχους. Και οι σύμμαχοί του τι είπαν? Να τα αφήσουμε τα παιδιά να κάνουν συνδικάτα εις τα σχολεία. Άραγε σε εκείνη τη λέξη την είπε άνθρωπος ή την είπε ο διάβολος διάμεσο του ανθρώπου? Τον καιρό που μαθαίναμε εμείς γράμματα δεν μπορούσαμε να εψώσουμε τα μάτια μας να δούμε το δάσκαλο μας, ούτε τη δάσκαλα μας. Τόσον σεβασμόν είχαμε και τόσον είμεθα προσκολλημένοι στα γράμματα για να μάθουμε γράμματα. Δεν κάναμε συνδικάτα και καταλήψεις όπως κάνουν σήμερα, αλλά όλες οι λεγεώνες των δαιμονίων
έχουν αδειάσει την κόλαση και μπήκαν μέσα στα σχολεία. Γιατί? Διότι ακριβώς έτσι θέλουν οι μεγάλοι. Συνδικάτα λέγει στα σχολεία, σωματεία στα σχολεία. Ναι αδερφοί μου, αλλά δεν βλέπουμε και την καταστροφή της Ελλάδος μας πως έρχεται. Καθώς οι άνθρωποι εκπαίδων αρχίζουν το έργο της ανατροφής και εμείς λέγει θα κάνουμε το αντίθετο. Αυτοί να οικοδομούν, εμείς να καταστρέφουμε, λέγει ο Βελζεβεούλ αυτή τη στιγμή. Όπως αρμόζει στο ημέτερον εωσφορικόν τάγμα. Αδερφοί μου, αυτό είναι φοβερό το θέμα το οποίο αποκαλύπτουν οι δαίμονες. Εγώ δέσποτα, είπε ο προσκαλούμενος μετά το συντρόφο μου κατά τα σοφάς εμπείρους διαταγάς και οδηγίας της ημετέρας διαβολικής μεγαλειότητος, επολέμησα τα σχολεία εφέτος με αρκετή επιτυχία. Είχα επιτυχία μεγάλη, λέγει. Και βλέπετε, η επιτυχία του διαβόλου είναι να εξαφανίσει παντελώς τη μόρφωση των παιδιών μας. Και την εξαφάνισεν, αδερφοί μου. Και τα αφήκεν ελεύθερα από την καταστροφή η οποία τα ανέμενε. Όχι. Μέσα στα σχολεία έβαλεν όλη τη δύναμη του κόλασης. Η κόλαση στην δύναμη του διαβόλου. Και τι απέγινε. Βλέπουμε τα σχολεία αυτή τη στιγμή πρώτα να εσχρολογούν αφιδώς. Να μην ομιλεί κανένα παιδί μια γλώσσα η οποία να αρμόζει σε κάποιον ο οποίος μορφώνεται. Να ομιλούν μια γλώσσα η οποία ακούγεται μόνο στον υπόκοσμο. Δηλαδή διεφθάρει τόσο πολύ η νεότης ούτως ώστε δεν ξέβρωμε αύριο τι αναμένει τούτον τον τόπο. Και από εκεί παρακολουθούμε ότι εφθάσαμε και εις τον θάνατο. Και ο θάνατος εισήρθεν ο διάβολος μέσα στον κόσμο και τα παιδιά μας τώρα αυτή τη στιγμή έπεσαν στα ναρκωτικά. Και δεν έμεινε έως εκεί, αλλά εις τα σκαταλήψεις και εις τα αποτελέσματα τα οποία γίνονται εσχρόν εστί και λέγειν. Το τι γίνεται με τα νεαρά παιδιά και με τις νεαρές κόρες όταν αρχίσουν εκείνες οι καταλήψεις, φοβερό αδερφοί μου, και να το σκεφτεί ο άνθρωπος. Εξυφανίστη η τιμή και η αγνότηση από τα παιδιά, διότι ακριβώς η κόλαση έδρασε και δρά. Και ποιος θα σώσει αυτά τα παιδιά? Ελεύθερα, λέγει, δημοκρατία. Αλλά η ελευθερία της δημοκρατίας έφερε την καταστροφή. Την καταστροφή η οποία δεν μπορεί να μετρηθεί αυτή τη στιγμή από εκείνους οι οποίοι σκέπτονται υγιώς για τούτο τον τόπο. Ενέπνευσα εις πολλούς εφόρους το πνεύμα της αλαζονίας, της υπεροψίας, της ηταμότητος εναντίον των διδασκάλων, τους οποίους εθεώρησαν ως υπηρέτας των υποχρεωμένους να κύπτουν εις όλας των δασθελήσεις και τας διαταγάς των αυχένα. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ποιος τολμά να ομιλήσει και να υψώσει το ανάστημά του και να πει ότι αυτό το παιδί πρέπει να αποβληθεί από την τάξη διότι καταστρέφει τα άλλα παιδιά. Αμέσως την ίδια στιγμή θα έρθουν οι γονείς, θα έρθουν οι άλλοι διδάσκαλοι, θα έρθουν τα παιδιά να κάνουν καταλήψεις, να κάνουν απεργίες, γιατί ακριβώς βγήκε ένας ο οποίος διεύθυρε την τάξη από το σχολείο. Και εμείς στον καιρό των ειδικών μας, αδερφοί μου, ας ετολμούσε ένα παιδί να πει μια αισχρή λέξη. Αμέσως έπρεπε να φύγει από την τάξη, να πάει στο σπίτι, να φέρει τον πατέρα και τη μητέρα, να ζητήσει συγγνώμη, να μην ξανακουστεί αυτή η αισχρολογία την οποία είπε το παιδί στην νεαρά του ηλικία. Σήμερα τίποτε άλλο δεν ακούεται, είμαι μόνο μια βομολογία μέσα στα σχολεία. Αλλά τι τα θέλεις, από τους διδασκάλους ακούγονται αυτά. Δεν ακούγονται από τα παιδιά. Τι να ακούσουν τα παιδιά? Τα παιδιά ακούν τις διδασκάλους να βλασφημούν τον Χριστό και την Παναγία μας. Και τι θα πούνε αυτά? Τα ίδια, αδερφοί μου. Οι διδάσκαλοι αρχίζουν την αλληλοκατάκριση, το μίσος, την διχόνοια. Και βλέπεις μέσα σε ένα σχολείο όσοι δάσκαλοι είναι να έχουν τόσες γνώμες και τόση έχθραν ο ένας εναντίον του άλλου. Στους μαθητάς ενεφύτευσα όλα στα παιδικά ανοησίας, λέγει ο Διαβολάκος. Είτε αμέλεια, απροσεξία, απήθεια, ψευδολογία,
κακολογία, εις αυτά εννοείται με βοήθησαν και πολλοί γονείς οι οποίοι υπήρξαν μαθητέ μου. Αδερφοί μου, φοβερά τα πράγματα τα οποία ακούονται τώρα από τους δαίμονας. Οι μαθητές βρίσκουν διδασκάλους όχι μόνο εκείνους που τους διδάσκουν, αλλά και τους γονείς οι οποίοι τα οδηγούν προς την καταστροφή. Έτι δε αγάπην προς όλα τα παιχνίδια, μίσος προς τα γράμματα και αποστροφήν όσον το δυνατόν προς όλα τα καλά τα οποία απαιτούν κόπον. Και βλέπεις το παιδί αυτή τη στιγμή να γυρίζει με τα τσιγάρα, να γυρίζει με τα ξενύχτια, να γυρίζει με τις κόρες τις οποίες έχει φιλενάδες, και τα μαθήματα, όταν έρθει η ώρα των μαθημάτων, δεν πέρασε, λέγει, κανένα μάθημα. Μα πώς να το περάσει το μάθημα, εφόσον δεν άνοιξε το βιβλίο ποτέ? Και αρχίζει ο πατέρας, άστο και τούτο το χρόνο, τα έξοδα τεράστια, ας το δώσουμε και τα φροντιστήρια, έτι περισσότερα έξοδα. Και ο μαθητής τούβλων. Τούβλων, αδερφοί μου, με τα τούβλα θα χτίσουμε την Ελλάδα. Θυμίστε που είχε μία διαφήμιση στην εφημερίδα και είχε τούβλα και έχτιζαν την Ελλάδα με τα τούβλα. Αυτά τα τούβλα είναι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σήμερα χωρίς να ξέρουν γράμματα. Εάν δεν κατόρθωσα να κλείσω τα σχολεία ως άχρηστα και περιτά, λέγει ο διάβολος, επέτυχον όμως να ανακόψω την πρόοδον πολλών και απότινον μάλιστα να αποκλείσω τα ιερά μαθήματα ως εμποδίζοντα δήθεν την ελευθερία του πνεύματος. Ό,τι συμβαίνει, αδερφοί μου, σήμερα, αυτά τα λέγει ο διάβολος τώρα και τα ακούει ο στρατής, ο οποίος φρύτει. Είναι αυτά τα οποία βρίσκομαι σήμερα στο δρόμο μας. Όχι προσευχή, εκκλησιασμός. Εάν έρθουν τα παιδιά στην εκκλησία, οι δάσκαλοι, αυτοί οι οποίοι τα οδηγούν, αυτοί τα βάζουν ξεπίτηδες, αδερφοί μου, μέσα στην εκκλησία. Αυτά που σας λέγω τα έζησα. Να φωνάζουν μέσα στην εκκλησία και να εσχρολογούν και να διαπληκτίζονται τη στιγμή που γίνεται Θεία Λειτουργία. Και να βλέπεις τους δασκάλους να τα βλέπουν και να γελούν. Να βλέπουν τον ιερέα ο οποίος θλίβεται τη στιγμή εκείνη και εκείνοι να χαζογελούν, διότι ακριβώς δεν έφεραν τα παιδιά να τα εκκλησιάσουν, αλλά τα έφεραν να τα αμολύσουν μέσα στον ναό για να βεβηλώσουν τον τόπο των Άγιων. Αδερφοί μου, είναι φοβερά αυτά τα οποία ομιλούμε. Και δεν είναι μέχρι του σημείου τούτου. Τα άλλα είναι πιο φοβερά. Τα φοβερότερα δε πάντων είναι ότι τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά, έπεσαν σε ανομαλίες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έγιναν ανώμαλα παιδιά μέσα στα σχολεία, τα οποία έχουμε μαρτυρίες δυστυχώς φοβερές. Και αυτές οι ανομαλίες σήμερα ονομάζονται ομαλότητες. Και παράδειγμα έχουμε φοβερών, όταν έχουμε πληροφορίες όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από αυτά τα κράτη τα οποία έχουν το σκύπτρο της ανομαλίας, και σας μεταφέρω σε εκείνον των σταθμών της Αγγλίας που μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, τις οποίες ονομάζεται, ο οποίος ονομάζεται BBC. Εις αυτόν θα δούμε μερικά τα οποία θα φρίξουμε. Να αμαρτάνει ο άνθρωπος είναι κακό. Να αμαρτάνει όμως και να μην εντρέπεται είναι τρομερό. Να αμαρτάνει και να συναισθάνεται την αδυναμία του, να αναγνωρίζει την πτώση του και να ομολογεί την ενοχή του, υπάρχει πάντα μια ελπίδα μετανοίας, διορθώσεως, ανορθώσεως, νέας ζωής. Να αμαρτάνει όμως και να το θεωρεί φυσικό, αυτό είναι φοβερό. Να ευρίσκεται στην ανομαλία και να την θεωρεί ομαλότητα, αυτό είναι διαστρέβλωση. Να κάνει τις πιο διάστροφες πράξεις και να καυχάται, αυτό πια δεν είναι απλό φαινόμενο. Είναι ξεπεσμός. Τι άλλο είναι η παρακάτω είδηση η οποία μας έρχεται, και δεν είναι η μόνη. Οι ομοφιλόφιλοι υπάλληλοι του BBC, του κρατικού βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου, θα παίρνουν στο εξής εβδομαδιαία άδεια γάμου, άντρας με άντραν, Σόδωμα και Γόμορα, εφόσον δέχονται να κάνουν κανονική εθιμοτυπητική,
τυπικήν τελετήν γάμου. Τους παίρνουν οι προτεστάντες μέσα εις τους ναούς των και παντρεύουν τον άντραν με τον άντραν. Αυτό το ανακοίνωσεν εκπρόσωπος του δικτύου του BBC. Οι νιώπαντροι δε του ιδίου φίλου θα δικαιούνται επίσης επίδομα γάμου και γαμήλιο δώρο 30.000 δραχμών. Ακούετε, αδερφοί μου, που έχουμε φτάσει στη σημεία κατά πτώσεως έφτασε η ανθρωπότης, και τούτα να είναι στην Αγγλία μόνο, και εδώ στην Ελλάδα μας τούτο το ίδιο συμβαίνει. Δεν έχει πολλές μέρες που μία από αυτήν τη διαστρεβλωμένη φύση εισήλθεν στο δικαστήριο και παρουσιάστην ενώπιον του κοινού ολοκλήρου της Ελλάδος να διαπληκτίζεται με τους δικαστάς που τον εδίκασαν, τον ανώμαλον εκείνον ο οποίος εφορούσε μία γούνα και τον έβλεπες και έλεγε ότι είναι τραβεστή, λέγει. Ναι, αδερφοί μου, και δεν εντρέπεται. Όρμησε επάνω στους δικαστάς. Πού έχουμε φτάσει, εις τι σημείο έχουμε φτάσει? Ήρθε ο Θεός να δώσει μετάνοια. Τα παιδιά μας λοιπόν οδηγούνται προς τον κατήφορον αυτόν. Και ποιον θα είναι το αποτέλεσμα? Πού θα φτάσουμε? Εις ποιο κατάντημα οδηγείται αυτός ο τόπος? Και δεν υπάρχει κάποιος να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ενθυμηθείτε για μια στιγμή, αδερφοί μου, όταν προλίγων ετών εισήρχεται ένας γέρον μέσα σε ένα λεωφορείο, ένας ηλικιωμένος, και μέσα σε αυτό το λεωφορείο σηκώνονταν όλος ο κόσμος για να δώσει μια θέση στον ηλικιωμένο ή τον γέροντα ή την έγκυον γυναίκα ή την γριάν γυναίκα. Τώρα αυτός ο σεβασμός εξέλιπε παντελώς. Δεν υπάρχει σεβασμός προς τους μεγαλύτερους, αλλά υπάρχει κατάπτωση, αδιαντροπιά. Και βλέπεις μέσα στα λεωφορεία την νεότητα να αμαρτάνει αφιδώς, να εναγκαλίζονται όπως τα ζώα και τα χτινά και να μην εντρέπονται ούτε να κοκκινίζουν, να βλασφημούν και να εσχρολογούν μέσα σε δημόσιον χώρο, ο οποίος ακριβώς μεταφέρει την κοινωνία, τους ανθρώπους από μέρο εις μέρος. Απαντά ο αιωσφόρος εις τον διάβολον αυτόν, ο οποίος έχει την αρχηγία των σχολείων. Έβγε εν λόγη με δαίμον, είπεν ο Σατανάς, εξακολούθη χάριν του τάγματος ημών των πόλεμων των σχολείων, διότι αυτά και οι εκκλησίες είναι τα φοβερότερα πράγματα τα οποία καταστρέφουν τα σχέδιά μας. Και αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και άλλοτε, θα έρθει η ώρα κατά την οποία και μέσα στην Εκκλησία δεν θα ακούεται λόγος Θεού. Αυτοί οι τάσεις να ενώσουν τα Εκκλησίας με τους αλλοδόξους, αυτοί οι τάσεις να ισοπεδώσουν τα πάντα, είναι ένα φοβερό σημείο καταστροφής και της Εκκλησίας. Δεν φωνάζουν εις τους αιρετικούς να μετανοήσουν, αλλά από καιρού εις καιρόν κάνουν εφόδους για να ισοπεδώσουν τα πάντα. Και αν ισοπεδωθούν και αυτά τα οποία είναι τα ιερά και τα όσια, τότε, αδερφοί μου, θα έρθει το τέλος του κόσμου. Ο δαίμον των εκκλησιών τώρα, λέγει, έχει το λόγο. Λέγει ο Βελζεβεούλ, καλεί τον δαίμοναν των εκκλησιών. Για να δούμε τώρα οι εκκλησίες τι έχουν εδώ. Τι είπε ο διάβολος? Και εγώ, δέσποτα, είπε αυτός, δεν έμεινα πίσω. Πολλάς λειτουργίας εμποδίζω για να μην ανέλθουν εις των δυνατών. Εμποδίζω λειτουργίας να μην ανέλθουν εις των δυνατών. Ή να ελεηθώσουν όλοι όσοι εκκλησιάζονται και να ευλογηθούν. 2, 3, 5 ή το πολύ 10 εκκλησιαζομένων η προσευχή ανέρχεται μέχρι του δυνατού. Οι άλλοι, τον λοιπόντας προσευχάς διασκεδάζω εις τον αέρα, διότι προφέρονται μόνον από τον χιλέον και κατά την μηχανική συνήθεια και όχι από καρδίας και κατά συνείδηση και συνέστηση. Δι' αυτό δε και δεν φθάνουν εκεί όπου διευθύνονται. Αδερφοί μου, φοβερόν είναι το θέαμα μέσα στις εκκλησίες. Πρώτο-πρώτο,
εδόθη τώρα η τάση να ανέλθουν εις τα αναλόγια και οι γυναίκες να ψάλλουν, να συμψάλλουν με τους άνδρες. Τάσεις η οποία οδηγεί σε καταστροφήν και είναι φοβερό να βλέπεις την γυναίκα με κόκκινα νύχια και με κόκκινα χείλη και με ενδυμασία να πρεπεί χωρίς να έχει στο κεφάλι της ένα κάλυμα και να ανέρχεται εις το αναλόγιο μαζί με τους ψάλτες και να συμψάλλει. Ο δαίμον των εκκλησιών θέλει να καταστρέψει το ιερό τούτο μέρος το οποίο ονομάζεται εκκλησία. Και φθάνουμε εις ένα άλλο σημείο. Το σημείο το οποίο δεν πάβει το στόμα του εκκλησιαζομένου. Και αρχίζουμε από τους ιερείς. Οι ιερείς δεν τους αφήνει ο διάβολος να προσευχηθούν. Πάντοτε θα τους βάλει κάτι μέσα στο μυαλό να συζητούν μέσα στο ιερό. Και τι γίνεται? Γίνεται οχλοβοή από το ιερό. Ο κόσμος βλέπουν ότι δεν υπάρχει ησυχία μέσα στο ιερό, τότε αρχίζουν και αυτοί έξω να συζητούν. Και τότε το αποτέλεσμα να θριαμβεύει ο δαίμον των εκκλησιών. Προσευχή ουδεμία λέγει, 2, 3, 5 το πολύ λέγει, να μπορέσουν να ξεφύγουν από τα δίχτυά μας και να ανέβει η προσευχή των εις των δυνατών. Αδερφοί μου, ας συνέλθουμε. Ο τόπος της προσευχής είναι ιερός και τούτο ακριβώς το παρακολουθούμε όταν γίνεται μία βάπτιση ή ένας γάμος. Τότε εκεί αντί να είναι ένας δαίμον των εκκλησιών, μου φαίνεται θα είναι λεγεώνες της σκολάσεως εναντίον της εκκλησίας. Εκεί θα δείτε ό,τι φοβερό και ανήκουστον υπάρχει. Ξεκινάει η γυναίκα από το σπίτι για να πάει εις τον γάμο και θα φορτωθεί 10 οκάδες κοκκινάδια και να βάλει επάνω της ό,τι απέσιον και απρεπές για να πάει, λέει, στο γάμο ή στην βάφτιση. Δεν ξέρει ότι πηγαίνει στα φρικτά μυστήρια του Θεού. Νομίζει ότι θα πάει εκεί να επιδείξει τον εαυτόν της. Και όταν εισέλθουν μέσα στην εκκλησία, οι δαίμονες αμέσως επεμβαίνουν. Και μόλις καθίσουν, θα βάλουν το ένα πόδι πάνω στ' άλλο και θα περιμένουν και τον καφέν τους οι κυρίοι. Και όταν του υποδείξεις και του πεις, εδώ είναι η εκκλησία, κατέβασε το πόδι σου, ορμάοντα ίζει να χτυπήσει τον ιερέα, γιατί υπέδειξε στην κυρία η οποία είχε το πόδι το ένα πάνω στ' άλλο μέσα στην εκκλησία. Αδερφοί μου, ανήκουστα τα πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία με πόνο πολύ να αναφέρω αυτή τη στιγμή. Και ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να δώσει μετάνοια στον κόσμο. Έβγε, είπε ο Σατανάς, εξακολούθη το έργο σου. Και εις μερικούς ιερείς και αρχιερείς μάλιστα ενέβαλον το πάθος της φιλαργυρίας και τους κατέστησα, λέγει, από Χριστολάτρας, Χρυσολάτρας. Έβγε, προχώρη. Εις άλλους πάλιν ιερωμένους ενέπνευσα την απιστία ή να υπ' αυτόν τέλεσης των μυστηρίων μένει άκαρπος. Δεν είναι, αδερφοί μου, αυτό ούτε ψέμα αλλά ούτε και παραμύθι. Είναι πραγματικότης. Πηγαίνουν τα παιδιά τα πονεμένα εις τους ιερείς και αντί να τα βοηθήσουν να τους διαβάσουν μία ευχή, τα διώχνουν και μάλιστα τα διώχνουν όχι με λόγια καλά. Τα οδηγούν και εις την καταστροφή. Έρχονται γονείς εδώ οι οποίοι κλαίουν. Πήρα το παιδί μου, λέγει, ευτυχώς που είναι λίγοι αυτοί οι ιερείς. Πήρα το παιδί μου, λέγει, και το οδήγησε να πάει σε τόπους τους οποίους εσχρών εστί και λέγει, για να έβρει την θεραπεία του. Αδερφοί μου, ο Πανάγαθος Θεός που μας βλέπει από ψηλά, πόσον υπομένει. Η μακροθυμία του Θεού εις μετάνοια ανάγει τα πλάσματά του. Πλην όμως δεν εκτιμούμε αυτήν τη μετάνοια. Εδώ του λέγει ο Βελζεβεούλ η απιστία των ιερέων και των αρχιερέων και άλλη κακία αυτών δεν εμποδίζει την ενέργεια των μυστηρίων, διότι δεν είναι αυτοί που τελούν αυτά αλλά ο δυνατός. Εδώ του λέγει ότι και να κάνεις δεν μπορεί να προχωρήσεις, του λέει. Όσον ανάξιος και να είναι ο ιερεύς,
εκείνο το οποίο τελεί, τελείται. Όσον ανάξιος και να είναι, το μυστήριο του Θεού τελείται. Δι' αυτό να παρακαλούμε τον Θεό και να τον οικετεύουμε με δάκρυα και με γονικλησίες και να του λέγουμε «Θεέ μου, δίδε καλούς ιερείς, ευσεβείς ιερείς, πιστούς ιερείς, διότι από αυτούς θα πάρουμε δύναμη». Καταστρέφονται όμως αυτοί οι ιερείς και οι αρχιερείς και συμπαρασύρουσοι με θεαυτόν όχι ολίγους δια του παραδείγματος των και των σκανδάλων των. Ναι αδερφοί μου, σκάνδαλα τα οποία ακριβώς διαπράττονται και πρέπει να τα προσέχουμε. Κατά τούτο μάλιστα του λέγει να εξακολουθείς, συνέχισε. Εις πολλά γυναικάρια λέγει εμβάλλω το πάθος της φλιαρίας στην εκκλησία. Και ενώ ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς εκφωνούν ευχάς και οι ψάλτες ψάλουσιν, αυτές φλιαρούν και συγχρόνως σταυροκοπούνται. Από τη μια μιλούν και από την άλλη κάνει και το σταυρό της. Ψάχνει τι έφαγε όλη την εβδομάδα ή πως έστρωσε το σπίτι ή πως καθάρισε τις κουρτίνες και από την άλλη κάνει και το σταυρό της. Αλλά δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, είναι και για τους άνδρες. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε να δούμε, χωρίς να προσέχουν στα τελούμενα και σκανδαλίζουν και τους πλησίοντων που στέκονται δίπλα των. Πολλάκις δεν τελειώνει η ακολουθία και έρχεται η απόλυση και η εκκλησία χωρίς αυτές να πάρουν είδηση, η μη εκ του κανδυναλάπτου ο οποίος ο νεοκόρος πηγαίνει και λέγει «Κυρίες, κοπιάστε, έξω να τα πείτε γιατί θα κλείσω την εκκλησία». Και αυτές ακόμη φλιαρούμε στην εκκλησία. Τελείωσε η εκκλησία, δεν άκουσαν τίποτε και πηγαίνει, αναγκάζεται ο νεοκόρος ή η νεοκόρος να τους πει περάστε έξω διότι τελειώσαμε. Κατά δε της μεγάλης συνάξης των ακολουθιών της Μεγάλης Πέμπτης, της Μεγάλης Παρασκευής, που ο κίνδυνος ο δικός μας είναι μεγαλύτερος και φοβερότερος, δια των οργάνων μου, όχι των δαιμονικών αλλά των ανθρώπων, προκαλώ θορύβους, αταξίας, εργολαβίας και άλλας πολλάς ασχημίας προς μεγάλην των εκκλησιαζομένων απώλειαν. Τη Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή, τις μέρες αυτές οι αταξίες μέσα στην εκκλησία είναι φοβερές και όχι μόνο μέσα στην εκκλησία. Όταν εξέρχεται και ο επιτάφιος δια να δίνει την ευλογία του εις όλη την ενορία και γίνεται η περιφορά του επιταφίου, τότε είναι τα φοβερά τα οποία γίνονται. Είναι αυτά τα οποία τονίσαμε και άλλοτε, να βλέπουμε ανθρώπους ασχέτους μέσα σε εκείνη την πομπή η οποία είναι ιερά πομπή, διότι είναι ο Χριστός μας επάνω εις τον τάφον του και τον περιφέρομεν δια να αγιάσει ολόκληρο την ενορία. Εκεί δεν πάβουν όλα τα κακά να γίνονται. Μέχρι φόνους αδερφοί μου έκαναν εις αυτές τις πομπές και καλώς έπραξαν που τις απειγόρευσαν εις ένα χρονικό διάστημα. Αλλά πάλι επανήλθαν και εκείνο το οποίο παρακολουθεί κανείς είναι ότι εις αυτάς τας περιφοράς δεν πάβουν να φέρνουν και τους σκύλους των παρακαλώ για να προϋπαντήσουν τον Χριστό. Κατάπτωση του χριστιανισμού, παρεξήγηση της ιεράς αυτής κληρονομιάς την οποία έχουμε. Μπορούσε να είμαι θα ειδωλολάτρες και όμως είμαι θα χριστιανοί που πιστεύουμε στο Χριστό μας. Μία λεπτομέρεια τώρα θα μου επιτρέψει η μετέρα σατανική μεγαλειώτης να είπω, διότι είναι ανάγκη να λάβω οδηγίες περί του πρακτέου, λέγει ο δαίμονας εις τον Εωσφόρο. Λέγε του, λέγει συντόμως, εις ένα χωρίο το καλούμενο Κουτσοχώρι, του λέγει, το οποίο δεν πανηγυρίζει, το οποίο πανηγυρίζει σήμερα, του λέγει, κατόρθωσα ώστε όλοι οι εκκλησιαζόμενοι να μεταβούν μετά από την απόλυση της εκκλησίας στο καπηλιό και να μεθούν εκεί όλη την ημέρα και όλη την νύχτα. Πολλάκις εκεί γίνονται πολλά κακά. Δύο μόνον με πολεμούν εκεί, με λύσα λέγει. Ο ένας είναι ο ιερεύς του χωρίου και ο άλλος είναι ένας φανατικός του Ναζωραίου οπαδός που ονομάζεται Στρατής. Και τα ακούει ο Στρατής τώρα αυτά. Αυτούς τους γιώμισω και θέλω πολύ να τους εκδικηθώ αλλά δεν μπορώ, του λέγει. Μου επιτράπει μόνον εσχάτως από τον δυνατό, λέγει, να τους ζημιώσω υλικώς αλλά όχι και ψυχικός.
Η ζημία αυτή η οποία μπορούσα να φέρω εις αυτούς, λέγει, ήταν η απελπισία και η αυτοκτονία. Έβλαψε όμως μάλλον εμάς, λέγει, διότι εκείνοι στερεώθησαν περισσότερον στην πίστη και έγιναν αγαπητότεροι στον δυνατόν. Ενθυμηθείτε ότι κατέστρεψε το χωράφι και το σιτάρι και το αμπέλι και τις ελιές και τα ζώα και τα πάντα του στρατή και του ιερέως, αλλά αυτοί αντί να αγανακτήσουν και να βαρυγκομίσουν στον Θεό, τον εδόξεθαν τον Θεό. Παύσον λοιπόν κατά διώκον αυτούς και στρέψε την προσοχή σου εις τους άλλους, είπε ο Σατανάς. Βλέπετε, είναι αυτό το σημείο το οποίο λέγει ο Χριστός μας, αντίσθετε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Εν τούτης πολλά οφείλει και εις εσέ το τάγμα. Ήδη ο των οικογενειών δαίμων έχει το λόγο. Θα μπούμε στην οικογένεια τώρα, να δούμε εδώ οι δαίμονες τι κάνουν. Εγώ δέσποτα, είπε αυτός, κατά τα συμμετέρας οδηγίας και τα συμβουλάς, εισήγαγον εις τας οικογενείας υπό το πρόσχημα του εξευγενισμού και της αξιοπρεπίας, βίων πολυτελή και πολυδάπανων. Εδώ θα δούμε τι γίνεται. Πόσες φούστες έχεις, πόσα ζεύγη παπούτσια, πόσον δεν σου αρέσει τούτο το φόρεμα, αλλά η μόδα άλλαξε και πρέπει να αλλάξω. Βλέπετε, όλα αυτά είναι του διαβόλου, αδερφοί μου. Άλλαξε, λέγει, αυτή τη φούστα δεν μπορώ να τη φορέσω πια, ούτε αυτά τα παπούτσια πρέπει να φορέσω τώρα, η μόδα είναι διαφορετική. Ασχέτως ότι φόρεσε τα παπούτσια μια φορά, είτε το φόρεμα μια φορά, τα πετάει. Ή αν τα δώσει σε κανένα φτωχό, καλώς. Αν τα έχει όμως εκεί και κάθονται, άλλο αμάρτημα. Να προσέξουμε, αδερφοί μου, πολυδάπανος ζωή. Εξαντλούν τα πάσαν πρόοδων και οδηγούν εις τας καταχρήσεις, εις τας απάτας, εις τας ατιμίας, πτωχεύσεις, καταστροφήν. Βλέπετε ότι ο διάβολος πιάνει πολλές φορές πολλές ψυχές οι οποίες δεν έχουν να αγοράσουν αυτά τα πράγματα και τας οδηγούν εις την αμαρτία για να πάρουν χρήματα να είναι με τη μόδα. Ενέπνευσα πνεύμα ζηλοτυπίας μεταξύ των σύζυγων. Η σύζυγος ζηλεύει τον σύζυγον ή ο σύζυγος ζηλεύει την σύζυγον. Και υποψία τιμής του ενός εναντίον του άλλου μέχρι θανάτου ή τουλάχιστον μέχρι διαζυγίου. Βλέπετε πόσα κακά κάνει ο δαίμονας μέσα στο σπίτι. Ενέσπειρα έρηδας, διχονίας, διαπληκτισμούς μεταξύ των αδελφών, των τέκνων και των γονέων, από τους οποίους προέκυψαν πολλές κομικοτραγικές σκηνές. Έστειν ότε και τραγικές κινούσε τη θυμηδία ημών και την εφροσύνη. Ώσπου τα βλέπουμε, λέγουν οι δαίμονες αυτά, εμείς χαιρόμεθα. Εισήγαγα πολλάς οικογενείας εισήθηκε έθιμα ξένα, τα πάρτι, τους χορούς, τα ξενύχτια, τα ρεβεγιόν, τις καταστροφές, τις αηδίες, όλα αυτά τα οποία έβαλε ο δαίμονας μέσα στις οικογένειες τις χριστιανικές. Και επέτυχα εις αυτάς πλήρη εκφυλισμόν, λέγει ο δαίμονας. Εκφύλισα όλες τις οικογένειες, λέγει. Και μεταξύ αυτών το πρώτον το οποίο εισήγαγε ο δαίμονας σήμερα, τις πορνοτενίες μέσα στα σπίτια. Κάτσε καλέ του, λέγει, να δεις, κάτσε τι ωραία πράγματα είναι. Και αηδιάζει η κόλαση από εκείνα που βλέπουν τα μάτια του ανθρώπου. Και μολύνονται οι οφθαλμοί των πιστών. Και φωνάζει ο Δαβίδ, Κύριε, λέγει, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα. Φύλαξε τα μάτια μου, Κύριε μου, να μην βλέπω αυτήν την ματαιότητα της αμαρτίας. Και όμως, αδερφοί μου, σπανίζει σήμερον η οικογένεια η οποία να μην είδε αυτές τις πορνοτενίες, τις οποίες εισήγαγεν ο σιωνισμός, ο μασονισμός, οι Εβραίοι που αμόλυσαν μέσα στους χριστιανούς αυτήν την κατάπτωση την ηθικήν και των εξευτελισμών. Από σύνθεση πάσης εθνικής ενότητος έβγε δαίμονα οικογενειακέ, είπεν ο Βελζεβεούλ. Ο επί των αγορών δαίμον έχει το λόγο. Στις αγορές τώρα. Ας πάμε εκεί να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Εγώ δέσποτα σε κάθε την αγορά ίδρυσα γενικών γραφείων δόλου. Δόλος. Τον οποίον σφραγίζει έκαστον εμπόρευμα με σφραγίδαν του ψεύδους. Πηγαίνει να αγοράσεις ένα αναγκαίο
και χρήσιμο είδος για την οικογένειά σου και άλλο αγοράζεις και άλλο ευρίσκεις. Ούτε πωλείτε, ούτε αγοράζετε κανένα πράγμα το οποίο εγώ δεν εσφράγισα. Όλα είναι εκεί. Δεν μπορεί να ζήσει, λέγει, με την αλήθεια. Απαντά. Με το σταυρό στο χέρι δεν μπορεί να πουλήσεις τίποτε. Πες το ψέμα για να τα πουλήσεις. Εάν κανείς ιδιότροπος δεν θέλει να σφραγίσει με αυτήν τη σφραγίδα τα πράγματά του, τα καμαρώνει επί πολλήν καιρών χωρίς να τα πουλήσει, λέγει ο δαιμόν. Και επιτέλους αναγκάζεται να μιμηθεί και αυτός τους άλλους και έτσι να κάνει την εργασία του και αυτός με ψέμα, ψευδολογών. Όρκοι μεγάλοι και φοβεροί ακούονται εις της αγοράς. Από εδώ συστάσεις τετορνευμένες και ψευδείς από εκεί των πολιτών οι οποίοι ζητούν να απαντήσουν τους αγοραστάς χωρίς τύψην συνειδήσεως, το οποίο εγώ ευχερός δια της έξεως καθησυχάζω. Αδερφοί μου, εάν πάτε καμιά φορά στην αγορά, θα δείτε εκεί πραγματικά τούτα τα πράγματα να βασιλεύουν αφιδώς, χωρίς τσιγκουνιά. Μίαν φορά μου έτυχε και εμένα, έτυχα να είμαι, θα σας το πω λίγο για να φύγει λίγο η υπερέντασης και να έρθει λίγο το θέμα της θυμηδίας. Επήγε μία να αγοράσει κρέας. Πήγε να το αγοράσει. Εγώ ήμουνα δυστυχώς εκεί κοντά. Της λέγει, πάρε, της λέγει, αυτό είναι καλό. Δεν μου άρεσαν, του λέει, κύριε. Πού γνωρίζεις εσύ από κρέατα, της λέγει, κυρά καπνικαρέα. Αυτή ήταν η απάντηση του πολίτου. Μάλιστα. Όταν άκουσα και εγώ αυτή τη λέξη, γέλασα, λέω, κοίταξε, συμπεριφορά τώρα πολιτού προς τον αγοραστή. Ήταν αγριά η καημένη και την ονόμασε καπνικαρέα. Αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει, αδερφοί μου, μέσα στις αγορές και τις οποίες έχει ο δαίμονας. Έχει ο δαίμονας, είναι αρχηγός ο δαίμονας. Ο κόσμος είναι ψεύτικος, λέγουν αυτοί καθεαυτούς, και πρέπει με την ψευκιά να ζήσεις. Άλλος πεθαίνεις από την πείνα και πας κολλασμένος. Γιατί αυτή η απολογία είναι έμπνευση συμμετέρα. Έβγε και εισέ αγορέ δαίμον, είπεν ο Βελζεβεούλ. Ο της φιλιδονίας δαίμον έχει το λόγο. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ φοβερά. Η ειδονή, ως εξεύρης δέσποτα, είναι το δέλε αρπάσης παρεκτροπής. Είναι το ασφαλές μέσον τη πτώσεως παντός εθερίου, δηλαδή πνευματικού πράγματος. Όπου υπάρχει πνευματική ζωή, εκεί εν σπύρω την ειδονή. Λοιπόν, την ειδονή την εισάγω καταρχάς ενδεδημένη με ένδυμα αθωότητος, και προϊόντος του χρόνου η αθωότης μεταβάλλεται σε κτηνοδία. Εις τούτο είναι το σημείο το οποίο η κοινωνία νοσεί. Αυτή αγαπά τας διασκεδάσεις, πρέπει να διασκεδάσει, λέγει ο κόσμος, πρέπει να χαρεί. Η φεδρότης είναι ζωή. Λοιπόν, εμπρός, χωρί, θέατρα, διασκεδάσεις, μέθες, κρεπάλες, μπουζούκια, ξενύχτια. Είδετε προ λίγου χρόνου, είδετε, αδερφοί μου, όταν ένας από αυτούς τους υπουργούς θέλησε να επιβάλλει μια τάξη σε αυτά τα ξενύχτικα, τα οποία δίδουν την καταστροφή στην κοινωνία. Όρμησαν όλοι αυτοί οι ξενύχτηδες επάνω σε αυτόν τον άνθρωπο και τι δεν είπαν εναντίον του. Τι δεν άδειασαν, αλλά και τι δεν είδεν ο κόσμος από εκείνα τα ξενύχτια. Ενθυμηθείτε εκείνα τα νεαρά, τα παιδιά, σε τι στολή βρίσκονται μέσα σε αυτά τα ακαταγώγια του διαβόλου. Τα παιδιά, τα νεαρά, τα οποία εκυλίονται μέσα στη λάσπη. Ναι, αδερφοί μου, αυτά είναι τα παιδιά μας. Και ποιος θα τα σώσει αυτά τα παιδιά? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα σταθεί να τα πάρει από το χέρι, να τα σηκώσει? Ποιος είναι εκείνος που θα κρατήσει την Ελλάδα να μην πέσει, να μην καταστραφεί? Αυτά τα παιδιά, όταν έρθει η ώρα πολέμου για να υπερασπίσουμε τούτο τον τόπο, θα πάνε να πολεμήσουν? Θα πάνε να σταθούν εκείνοι αντίκριτοι στον εχθρό, ο οποίος είναι άπιστος, ο οποίος είναι βάρβαρος, ο οποίος είναι αιμοχαρής? Αδερφοί μου,
Ιδρύκομαι τάτα προς παραγωγήν γέλωτος δια των μασκαράδων και των μασκαρευωμένων. Βλέπετε αυτή τη στιγμή προχωρούμεν ολοταχώς προς τα μασκαρέματα και εις εκείνες τις καταστάσεις του καρναβάλου, οι οποίες έρχονται με φοβερή φέτος τούτο τον χρόνο, έρχονται με απειλή μεγάλη. Ήδη ακόμη δεν αρχίσαμε, δεν έφτασαν οι μέρες οι Άγιες και αυτοί προσπαθούν και κάνουν προπονήσεις τι να εμφανιστούν στους δρόμους και να μεταβάλουν την κοινωνία σε χάος. Χάος ηθικό, όχι τίποτε άλλο. Χάος και κατάπτωση ηθική, όχι τίποτε άλλο. Ω, εάν είτο όλος ο κόσμος χρόνος των αποκραίων, λέγει ο δαίμονας, τότε λέγει τι ευτυχία. Όλο το χρόνο, λέγει αυτός, αρκούσε να μας στέλνει πολλούς ικανούς, λέγει, στην κόλαση. Μέσα σε μία εβδομάδα, αδερφοί μου, και γίνονται τόσα έκτροπα. Για σκεφτείτε, εάν διαρκούσε αυτό το κακό πολύ καιρό. Στο θέατρο, το οποίο πολλοί θεωρούν σαν σχολείο της κοινωνίας μορφωτικών. Ας πάω, λέγει, στο θέατρο για να μορφωθώ. Και εκεί όλες οι αισχρολογίες από εκείνους τους ηθοποιούς που δεν λέγονται. Αισχρολογίες ανήκουστες. Και δυστυχώς είναι τούτο το οποίο σας παράγγειλα πλιστάκης. Μην ανοίγετε την τηλεόραση να βλέπετε τίποτε άλλο ή μιμώνοντας ειδήσεις. Εάν ανοίξεις την τηλεόραση για να δεις αυτά τα έργα τα οποία αυτοί οι ηθοποιοί φέρουν για να διασκεδάσουν τάχατε στον κόσμο, και τι διασκέδαση. Ποια καλή είναι να έρθει στον άνθρωπο όταν είναι μέσα του ένα σκότος, ένα χάος, μια κόλαση. Ολόκληρος ο έσω κόσμος είναι κολλασμένος. Τι να τον κάνει να γελάσει. Θα γελάσει επίπλαστα, ψεύτικα. Εις αυτό διδάσκονται ήδη έργα εσχρά και κακοήθη, επί το φυσικότερον δήθεν και αληθέστερον κατά την νέα λεγόμενη σχολή, η οποία είναι η δική μας. Εμείς την έκαναμε τη σχολή αυτήν, λέγουν οι δαίμονες μας. Εκαλλιέργησα και άλλα είδη ειδονής. Ταύτα δεν είναι οικογενειακές σχέσεις και συναναστροφές, αθώες καταρχάς, φιλίες, σχέσεις μεταξύ αγάμων και εγγάμων, αμφωτέρων των φίλων, οι οποίοι βαθμιδών τη συνεργία μου, λέγει, μεταβάλλονται εις οικειότητα τρυφερότερη του δέοντος και ακολούθως εις έρωτα και πάθος οδηγούν στην κόλαση κατευθείαν. Έτσι αρχίζει η κατάπτωση, η ηθική κατάπτωση. Έβγε της φιλιδονίας ο δαίμον, έβγε, λέγει ο Αιωσφόρος. Ο επί της απελπισίας και της παραφροσύνης δαίμον έχει τον λόγο. Εγώ δέσποτα βοηθούμενος εννοείται και υπό των προλαλησάντων, αγαπητών μου διαβολικών συναδέλφων, κατόρθωσα να επιτύχω πολλάς αυτοκτονίες σε φέτος τούτο το χρόνο. Πολλάς αυτοκτονίες. Και το μάλλον ενδιαφέρον και ευχάριστον είναι ότι όπου ύψωσα αυτοκτονία εις περιοπήν ηρωισμού, ώστε αυτή η αυτοκτονία να φτάσει σε σημείο που να είναι ανδρεία. Εκείνος, λέγει, που αυτοκτονεί είναι ανδρείος, είναι ήρωας, ώστε πολλοί αυτόχειροι να θαυμάζονται και να επαινώνται και να εγκομιάζονται υπό πολλών ως ήρωες. Έβγε των ηρώων, ήρω θαυμάσιε, έβγε, είπε ο Σατανάς. Σι έκαμες και το μέγα τάγμα, το μεγαλύτερον εις εκδούλευσιν. Σι έδωκες και υπόσχεσαι εις αυτούς τα μεγαλύτερα χαρίσματα και ασφαλέστερα δώρα. Διότι όλα τα άλλα πρωτουάδου δεν είναι ασφαλείς εμάς. Δυνατόν να τα χάσουμε όλα. Μία μετάνοια και πάντες οι φαινόμενοι οι δικοί μας σώζονται και χαρά γίνεται εις των ουρανών μεγάλη και λύπη εις εμάς αφόρητος και κατεσχήνη, διότι όποιος αντέχει στους πειρασμούς θα φτάσει και στη μετάνοια. Οι αυτοκτονούντες όμως είναι όλοι οι δικοί μας, ουδείς δύναται να τους σώσει. Εκείνος ο οποίος αυτοκτονεί δεν έχει μετάνοια και έτσι τα πράγματα μένουν εδώ. Ίδιο τον κολαζομένον έφορος έχει το λόγο, θα μας είπε τα πράγματα γνωστά, αλλά έστω ας ακούσουμε και αυτά. Δεν είναι, διότι δεν είναι ευχάριστα. Εγώ, δέσποτα, δεν έχω τίποτε να είπω, ότι έκαμα μόνος, διότι η κόλαση είναι το κατάντημα της εργασίας όλων των δαιμόνων και προπάντων της ημετέρας ιωσφορικής μεγαλειότητος. Τι γίνεται στην κόλαση? Εκεί βρυγμή των οδόντων και αιώνιων ουέ αλίμονων. Θα σας είπω μόνον προς αναψυχήν και αγαλίασιν τα εσχάτω συμβάντα είτε τα των αυτοκτονισάντων περί των οποίων ανέφερε και ο προλαλής σας αξιότιμος συνάδελφος. Ότι ωραίον θέαμα είτο εκεί ερχομός αυτών που αυτοκτονούν και τι λαμπρές σκηνές συνέβαινον.
θα αυτοκτονήσω, εκράβγαζε ένας μανιωδός λησμονών ότι ή το αυτόχειρ, θα αυτοκτονήσω. Φωνεύσατε με δαίμονες, εκράβγαζε έτερος, φωνεύσατε με, δώτε με δηλητήριο να πάσουν τα δεινά μου, έλεγε ωραία πριν κόρη, εξαίρωτος δηλητηριαστήσα, αυτή η οποία δηλητηριάστη γιατί είχε αποτυχία στον έρωτα. Αυτός λοιπόν είναι ο θάνατος τον οποίον εξέλεξα ως τέρμα των βασάνων μου. Αυτό είναι τον ανικούς των βασάνων αρχή και ουέ ατελεύτητον, έλεγε ο άλλος. Φεύ, έλεγε έτερος, τι άθλιος, τι ο άθλιος εξέλεξα, μόνος έχασα τον παράδεισον, μόνος έβρον την κόλαση, εκόφευσα εις την φωνή της αληθείας, αρνήθηκα την πίστη, ήκουσα τον διάβολον και ειδού τώρα είμαι εις την κόλαση. Ποιος θα με σώσει εδώ, ουδής. Ουδής, ουδής, ήμι αλίμονον, εκράβγαζε ένας άλλος οδυρώμενος. Αλίμονον, έλεγε ένας άλλος έτερος. Διολίας πικρίας του κόσμου, διολίγας πικρίας του κόσμου, οι οποίοι παραβαλλόμενοι με ταύταστα στις κολάσεως, είναι βασιλική ευφροσύνη. Αντίλαξα τη ζωή με το θάνατον. Τάλας εγώ, τάλας εγώ. Αχ, ασύ το δυνατόν να φτάσει επ' εδώ η φωνή μου εις τους ζώντας αδερφούς μου, δια να μην έρθουν και εκείνοι εδώ εις αυτόν τον τόπον της βασάνου. Ω, τι φοβερόν, έλεγε έτερος, να βλέπεις χωρίς οφθαλμούς, να ακούεις χωρίς ιστιού τον σκότος, ιστι αυτήν αφωνίαν. Έτερος εφώναζε αλίμονον, ενόμιζα ότι πέραν του τάφου δεν υπάρχει αίσθηση και κρεμάστηκα. Αλλά αμέσως το σκηνή μετετράπησε φίδι, το οποίο με κατατρώγει συνεχώς, χωρίς να με φωνεύει. Αλίμονον μου, αλίμονον, έλεγε ένας άλλος, ερήφθην μέσα στην θάλασσα δια να απαλλαγούν από τα βάσανα του κόσμου. Αλλά ευθύς η θάλασσα μετεβλήθη εις φλόγαν ωκεανών φλογός, όπου κατακαίωμαι χωρίς να αποτεφρωθώ και να πάσουν τα δεινά μου τα αβάσταχτα. Και κράβγαζαν όλοι και θρυνούσαν και εκόπτοντο και απαιτέλουν ωραίαν συναυλίαν. Φωνεύσατε μας δαίμονες, έλεγον, φωνεύσατε μας. Αν ειδυνάμεθαν να είπομεν το τι εκάμαμε, όχι από ίχτον και σπλαχνίαν, διότι αυτά μόνον ο Ναζωραίος τα έχει και οι οπαδοί του, αλλά από ευχαρίστην συνειδική μας και εφρόσινο, την οποία θα λαμβάναμε εκ νέου από τον θάνατό σας, θα σας προσθέταμε βάσανα πάνω στα βάσανα. Αλλά δεν μπορούμε, αγαπητοί, δεν μπορούμε. Τα έργα του δυνατού μεταβάλλονται, αλλά δεν καταστρέφονται. Αδερφοί μου, έμεινε ο τελευταίος δαίμονας. Αυτός ο δαίμονας θα δούμε τι είπε, αλλά την ερχομένη Τετάρτη. Την ερχομένη Τετάρτη θα δούμε τι είπε αυτός ο τελευταίος δαίμονας, ο οποίος είναι και ο φρικτότερος. Φοβερά τα πράγματα, όσα είπαμε απόψε, ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να δώσει μετάνοια στον κόσμο. Κύριε, δώσε μας μετάνοια. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Κύριε, δώσε μας μετάνοια. Αξίωσον Χριστέ, τον σωζομένο.